Εξαγριωμένοι πολίτες, κρατώντας συριακές σημαίες, σφυροκοπούν με πέτρες συγκεντρωμένα λεωφορεία στο συνοριακό πέρασμα Bab al-Hawa. Όσο η ένταση αυξάνεται, οι φρουροί της τουρκικής μεθορίου αρχίζουν να πυροβολούν στον αέρα, προκειμένου να απομακρυνθεί το πλήθος από τα σύνορα. Οι Σύριοι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τους αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς βορειοδυτικά της επαρχίας Ίντλιμ από το συριακό καθεστώς με τη συνδρομή της Ρωσίας, τον ισχυρότερο υποστηρικτή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Καθώς οι διαδηλωτές δεν απομακρύνονται, αλλά προσπαθούν να περάσουν στην Τουρκία, οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας κάνουν χρήση δακρυγόνων. Την ώρα που η κατάσταση στη συνοριακή γραμμή είναι έκριθμη, ο Ταγί Περντογάν στέλνει τελεσίγραφο στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εάν μέσα σε λίγες εβδομάδες δεν δημιουργηθεί η ζώνη ασφαλείας στη Βόρεια Συρία υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού, η Τουρκία θα εισβάλλει στην περιοχή. Χιλιάδες Σύριοι εκτιμούν πως η συμμαχία μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας θα οδηγήσει την Άγκυρα μακριά από τους Σύρους αντικαθεστωτικούς που στήριζε εδώ και καιρό. Η συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Πούτιν πριν από λίγες ημέρες στη Μόσχα ήταν η έσχατη προσπάθεια του Τούρκου Προέδρου να πείσει τη Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή του Ιντλίμπ. Θα ήταν ψέματα αν λέγαμε ότι οι εξελίξεις στο Ιντλίμπ βρίσκονται στο επιθυμητό σημείο. Δεν είναι. Όπως γνωρίζετε, περίπου 600.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ιντλίμπ και περίπου διπλάσιοι άνθρωποι μεταναστεύουν προς το βορρά. Έρχονται προς εμάς και πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα. Ενώ ο Ερντογάν φλερτάρει με τον Πούτιν για την αγορά νέων ρωσικών μαχητικών, την ίδια στιγμή τα συμφέροντά τους συγκρούονται στο θέμα της Συρίας. Αυτή η διπολική διπλωματική τακτική του Τούρκου Προέδρου, αλλά και η συνέχιση των βομβαρδισμών σε στόχους κοντά σε τουρκικό παρατηρητήριο, βορειοδυτικά του Ίντλιμπ, καταδεικνύει ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας βρίσκονται σε αχαρτογράφητα νερά. Σύμφωνα με Τούρκο αναλυτή, η Άγκυρα είναι αναγκασμένη να συνομιλεί με τη Ρωσία, έτσι ώστε να παραμένει παίκτη στην έκβαση της Συριακής σύγκρουσης, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Μόσχας.